Ευχαριστώ το Έτσι Μαθαίνω για την υποστήριξη του επεισοδίου. Βρίσκεσαι στον τελικό ενός τηλεπαιχνιδιού. Μπροστά σου βλέπεις τρεις κουρτίνες. Μία από αυτές κρύβει το πολυπόθητο έπαθλο, ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Οι άλλες δύο κρύβουν βραβεία αποτυχίας, τον κύριο Ζόγκ και μία κατσίκα. Οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν ως εξής. Ο παρουσιαστής σε καλεί να επιλέξεις μία κουρτίνα και έπειτα αποκαλύπτει ένα από τα βραβεία αποτυχίας. Στη συνέχεια διατυπώνει την εξής ερώτηση. Θέλεις να κρατήσεις την κουρτίνα που επέλεξες ή θέλεις να αλλάξεις? Η ερώτηση φαίνεται περιττή, αν φυσικά το μέσο μεταφοράς που προτιμάς είναι το αυτοκίνητο και όχι η κατσίκα. Υπάρχουν δύο κουρτίνες. Πίσω από τη μία βρίσκεται το αυτοκίνητο, πίσω από την άλλη η κατσίκα, σκέφτεσαι. Το πρόβλημα έχει μετατραπεί σε παιχνίδι τύπου κορώνα γράμματα. Η πιθανότητά μου να κερδίσω ή να χάσω είναι 50%. Δεν έχει κανένα νόημα να αλλάξω, διατηρώ την αρχική μου απόφαση. Αν αυτό πλησιάζει αρκετά τον τρόπο σκέψη σου, τότε είσαι απολύτως λογικός, ανήκεις στο 87% των ανθρώπων που θα απαντούσαν με τον ίδιο τρόπο, αλλά μαθηματικά κάνεις ένα τεράστιο λάθος. Η πραγματικότητα είναι πως αν αλλάξεις κουρτίνα, η πιθανότητα να κερδίσεις διπλασιάζεται. Ο Monty Hall ήταν ο παρουσιαστής του αμερικάνικου τηλεπαιχνιδιού Let's Make a Deal, το οποίο στην Ελλάδα διασκευάστηκε ως το μεγάλο παζάρι τη δεκαετία του 90 με οικοδεσπότη τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Το όνομα του Monty Hall όμως έμεινε στην ιστορία όχι για το καθόλου απετυχημένο τηλεπαιχνίδι, αλλά για ένα από τα δημοφιλέστερα παράδοξα της επιστήμης των πιθανοτήτων. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Βρίσκεσαι μπροστά σε τρεις κουρτίνες που κρύβουν ένα αυτοκίνητο, τον Mr. Zonk και μία κατσίκα. Η πιθανότητα να επιλέξεις οποιοδήποτε από τα τρία αντικείμενα είναι μία στις τρεις, δηλαδή 33%. Ας υποθέσουμε ότι διαλέγεις την κουρτίνα υπ' αριθμών 1. Αφού κάνεις την επιλογή σου, ο παρουσιαστής ανοίγει μία από τις κουρτίνες που δεν κρύβουν το αυτοκίνητο. Ας πούμε την κουρτίνα που βρίσκεται ο κύριος Ζόγκ. Στη συνέχεια σε ρωτάει αν θέλεις να αλλάξεις. Τώρα παίζουν δύο σενάρια. Στο πρώτο, στάθηκες τυχερός και πέτυχες το αυτοκίνητο με την πρώτη προσπάθεια. Πόσο συχνά συμβαίνει αυτό? Μία στις τρεις φορές. Οι δύο εναπομείναντες κουρτίνες κρύβουν τα έπαθλα αποτυχίας. Ο παρουσιαστής ανοίγει οποιαδήποτε από τις δύο, αφήνοντάς σε με τη σωστή κουρτίνα που επέλεξες και μία ακόμα λάθος. Οπότε, αλλάξεις κουρτίνες, χάνεις το έπαθλο. Εφόσον είσαι αρχικά σωστός μία στις τρεις φορές, αυτό σημαίνει πως το καλύτερο που μπορείς να κάνεις επιμένοντας την αρχική σου επιλογή είναι να κερδίσεις το αυτοκίνητο μία στις τρεις φορές ή αλλιώς στο 33% των περιπτώσεων. Το άλλο σενάριο είναι η πρώτη σου επιλογή να ήταν κάποιο από τα βραβεία αποτυχίας, το οποίο συμβαίνει 2 στις 3 φορές ή αλλιώς στο 66% των περιπτώσεων. Τώρα ο παρουσιαστής είναι υποχρεωμένος να ανοίξει την κουρτίνα που δεν κρύβει το αυτοκίνητο, αλλιώς το τηλεπαιχνίδι δεν θα είχε ιδιαίτερο νόημα. Καθώς όμως σου δείχνει ποια από τις δύο κουρτίνες που δεν διάλεξες δεν έχει το αυτοκίνητο, ουσιαστικά σου δείχνει ποια το κάνει, αυτή που απομένει. Αν λοιπόν παίζει το σενάριο στο οποίο η πρώτη σου επιλογή ήταν λάθος, αλλάζοντας κουρτίνα πάντα θα πέφτεις πάνω σε αυτή με το αυτοκίνητο. Ξεκινώντας λοιπόν το παιχνίδι, δεν γνωρίζεις τίποτα για το τι κρύβουν οι κουρτίνες. Μιας και το σενάριο στο οποίο η αρχική σου επιλογή είναι λάθος είναι δύο φορές πιο πιθανό από το σενάριο να πετύχεις το αυτοκίνητο με την πρώτη, στατιστικά σε συμφέρει κάθε φορά να αλλάζεις επιλογή. Μία στις τρεις φορές επιλέγεις τη σωστή κουρτίνα και αλλάζοντας χάνεις ένα αυτοκίνητο ή κερδίζεις μια κατσίκα, όπως το πάρει κανείς. Δύο στις τρεις φορές όμως, αλλάζοντας την επιλογή σου, παίρνεις το μεγάλο έπαθλο. Αλλάζοντας δηλαδή, διπλασιάζεις την πιθανότητα να κερδίσεις. Η καλύτερη στρατηγική είναι να είσαι αρχικά καντέμις, ώστε να επιλέξεις τη λάθος κουρτίνα και στη συνέχεια να την ξεφορτωθείς. Το συμπέρασμα αυτό δεν είναι εύκολο στη χώνεψη. Όταν ο παρουσιαστής βγάζει τη μία κουρτίνα από το παιχνίδι, μένουν δύο από τις οποίες η μία κερδίζει. Η πιθανότητά σου να βρεις το αυτοκίνητο δεν θα έπρεπε να είναι 50%. Αυτό που έχει εννοηθεί στην υπόθεση του προβλήματος και συνήθως παραβλέπεται είναι πως ο παρουσιαστής δεν ανοίγει τυχαία τις κουρτίνες. Πρώτον, γνωρίζει τι βρίσκεται πίσω από κάθε μία και δεύτερον, δεν ανοίγει ποτέ την κουρτίνα με το αυτοκίνητο. Η κουρτίνα που ανοίγει εξαρτάται από την αρχική επιλογή του παίχτη. Έτσι, τα δύο πειράματα, το να επιλέξεις μία από τις τρεις κουρτίνες και στη συνέχεια μία από τις δύο, δεν είναι στατιστικά ανεξάρτητα. Η κουρτίνα που απομένει στη δεύτερη φάση του παιχνιδιού κληρονομεί την πιθανότητα να κρύβει το αυτοκίνητο της κουρτίνας που άνοιξε. Σκέψου το αλλιώς. Έστω πως υπάρχουν 100 κουρτίνες, πίσω από τις οποίες βρίσκονται 99 κατσίκες και ένα αυτοκίνητο. Διαλέγεις στην τύχη μια κουρτίνα, ας πούμε την κουρτίνα 42. Στη συνέχεια ο παρουσιαστής ανοίγει τις υπόλοιπες 98, αποκαλύπτοντας ένα κοπάδι κατσίκες, και σου ρωτάει αν θέλεις να κρατήσεις την αρχική σου επιλογή ή να αλλάξεις με τη μία κουρτίνα που απέμεινε. Πού είναι πιο πιθανό να βρίσκεται το αυτοκίνητο, στη μία κουρτίνα που επέλεξες ανάμεσα από 100 ή σε αυτή τη μία που απέμεινε αφού αφαιρέθηκαν οι υπόλοιπες 98? Η λύση που αποκαλύπτουν τα μαθηματικά στο παράδοξο του Monty Hall είναι δύσκολη γιατί είναι αντιδιαισθητική. Η ανθρώπινη διαίσθηση μπορεί να έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιβίωση του είδους μας, αλλά περιστασιακά ακολουθώντας τη, καταλήγουμε σε μικρούτσικα προβλήματα, όπως το να πρέπει να εξηγήσουμε στο συγκάτοικό μας τι κάνει μια κατσίκα στο σαλόνι και γιατί μασουλάει τον καναπέ.
Για να αποφύγεις λοιπόν τέτοιες ατυχείς καταστάσεις, καλό θα ήταν να έχεις μια γερή βάση στα μαθηματικά. Αν δυσκολεύεσαι στο σχολείο, δοκίμασε από την άνεση του σπιτιού σου ένα δωρεάν μάθημα στο διαδικτυακό φροντιστήριο Έτσι Μαθαίνω. Στο Έτσι Μαθαίνω διδάσκονται όλα τα σχολικά μαθήματα όπως η φυσική, τα μαθηματικά, η ιστορία, η χημεία, τα αρχαία ελληνικά και η νεοελληνική γλώσσα. Όταν το διαδίκτυο εκμηδενίζει τις αποστάσεις, η πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση δεν είναι προνόμιο για λίγους. Όπου και αν βρίσκεσαι, αρκεί φυσικά να έχεις σύνδεση στο ίντερνετ, το Έτσι Μαθαίνω σε φέρνει σε επαφή με επιλεγμένους έπειρους καθηγητές από όλη την Ελλάδα, έτοιμοι να σε αναλάβουν σε ομαδικά ή ιδιαίτερα μαθήματα. Μάθε περισσότερα στο etsimathaino.gr ή πάτα το σύνδεσμο στην περιγραφή.